Σε αυτό αρκεί και άμα δεν πας στο δικαστήριο, αυτό θα πω. Οι νόμοι καταργούνται όταν είναι άδικοι. Ο πρώτος ή ο τελευταίος θα είναι. Όργανο του νόμου και της τάξης είσαι. Οι νόμοι όταν είναι άδικοι καταργούνται μέσα από αγώνες. Και αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Ενώ πρόοδος δεν είναι να βγαίνουν άνθρωποι έξω από τα μαγαζιά τους που δεν χρωστάνε ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε. Πού είναι η αδικία να διαλύσεις τη ζωή και την επαγγελματική στέγη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν χρωστάει και ένα ευρώ επειδή ένα φάντα παίξει ένα ακίνητο. Πού είναι η αδικία με τους πληστηριασμούς και τις εξώσεις. Αυτό με ρωτάτε τώρα, πού είναι η αδικία. Κύριε, υπάρχει απόφαση. Ενώ πέρα μιλάμε με Κι άμα και το λαϊκό κίνημα και ο λαός μας μπορεί να πάρει μια άλλη απόφαση. Να τα ρίξει όλα αυτά στα σκουπίδια και να τα ανατρέψει στην πράξη. Εδώ απαγορεύεται αυτό που κάνει ο κύριος, έχει το μέρα. Και το λαϊκό κίνημα λέει ότι ο λαός μας και τα σωματεία μπορούν να πάρουν μια άλλη απόφαση. Όλα αυτά να τα αναγκάσουν. Έτσι θα καταλάβει. Έτσι θα ζούμε κάθε μέρα δυστυχώς. Έτσι θα ζούμε. Γιατί απειλείτε. Έτσι θα ζούμε δυστυχώς. Όπως είναι η κατάσταση. Γιατί εγώ που μένω δίπλα και την ξέρω τη γυναίκα, ακούγεται που μου λακώσει, δεν θα έρθω να σου περάσω εγώ, θα την αφήσω να την πετάξω στον δρόμο. Δεν δώσαμε κι εγώ. Και όλοι μας. Και το παιδί που είναι γκόλτης και όλοι μας. Και μου λες εσύ είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορείτε να απειλείτε. Την κυρία ότι θα την απομακρύνετε για τη θεία. Εμάς ότι θα μας λάβετε και θα βρεθούμε ενώπιον δικαστή. Τον άλλο που τραβάει βίντεο. Τι νομίζετε ότι θα γίνει σήμερα από νομικά θέματα, από ανθρώπους που μεγαλώνουν παιδιά, γνωρίζετε. Εσείς γνωρίζετε από ανθρώπους που λιάζουν το σκαφό τους. Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζετε γιατί δεν σας υποτιμώ. Απλά δεν είναι της περίστασης. Είναι για μας όμως. Να γνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια. Έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να αφήσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο άλλο το αλουνό το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση, οι απειλές σας δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε. Τρεις φορές Για περάσει. Πάμε.